Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 28 Μαΐου και είναι ειδήσεις από το Ήπολι της. Rooms to let, οι ξενώνες του κολυμπητηρίου. Στους κατά τα άλλα αθλητικούς χώρους φιλοξενίας, ο πολυοργανισμός του Δήμου θέλει να κοιμίζει τους πάντες ανεξαιρέτως, χωρίς όμως από την άλλη να συμβάλλει ουσιαστικά στη συντήρηση του κτηρίου. Σε σκληρή αντιπαράθεση, που ζημιωμένη θα έχει και πάλι την αγορά, εξελίσσεται η κόντρα μεταξύ του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου και του Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής Προβολής του Δήμου Χίου, ο οποίος είχε κάνει την πρόταση για την επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων το Σάββατο. Μην ανακατεύεσαι, διαμηνύει στον Κώστα Μούνδρο το Εργατικό Κέντρο, και ο Κώστας Μούνδρος απαντά στο Εργατικό Κέντρο ότι θέλει την αγορά 10 λαϊκής βάσης. Σημαντική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα αναλαμβάνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ταράσσοντας τα λιμνάζοντα νερά στο χώρο και αποδεικνύοντας ότι παρά την κρίση υπάρχει περιθώριο στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου από τις 2 έως τις 6 Ιουλίου πραγματοποιεί στο νησί μας το πρώτο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας, το οποίο εντάσσεται στη μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου με επικεφαλής καθηγητή τον Βασίλειο Αγγελή. Το 6ο Διεθνές Συνέδριο Βοτανικών Κήπων πραγματοποιείται από σήμερα στο νησί μας, το Ομήριο συγκεκριμένα. 468.000 ευρώ χρειάζεται για να συνεχίσει τη λειτουργία του το ΚΕΚ Όμηρος. Το μέλλον της εταιρείας, συνεπώς και των εργαζομένων, θα αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε ο Δήμος Χίου πρόσφατα, θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ξεκίνησαν σήμερα και θα ολοκληρωθούν στις 22 του Ιούνιου οι εγγραφές στους παιδικούς δημοτικούς σταθμούς. Οι ελλείψεις στο προσωπικό από τη νέα σεζόν είναι εκείνες που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον πρόεδρο του οργανισμού του Δήμου Χίου, Μικέ Γιαννάρα. Η στήριξη των καταναλωτών προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα που θα διεκδικήσει προϊόντα καλής ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές είναι ο στόχος της πρώτης ψήφου στις εκλογές της Ένωσης Καταναλωτών Χίου της Ξένιας Κοκαράκη. Με λυρικές ομοιρικές πινελιές ομορφαίνει η εικόνα του κέντρου της πόλης από την τοποθέτηση των 4 θαυμάσιων μαρμάρινων γλυπτών των ομοιρικών επών που έχουν εγκατασταθεί στο μικρό πάρκο απέναντι από το κτίριο του ΟΤΕ στην πλατεία Βουνακίου και στην πλατεία δίπλα στο Ομήριο. Τα γλυπτά αξίες πάνω από 100.000 ευρώ φιλοτεχνήθηκαν το καλοκαίρι του 2011 από το Εργαστήρι Χαρακτηριστικής των Μεστών με τη συνεργασία του Πολιτιστικού Οργανισμού. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παντελής Στεφάνου υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση είναι προσωρινή για την οικαστική κάλυψη των αναγκών του Συνεδρίου των Ομοιριστών που ξεκινά σε λίγες μέρες. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου κέρδισε με σκορ 16 τον Παναθηναϊκό στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και με 2 νίκες στη σειρά των μικρών τελικών κατέκτησε την 3η θέση στο φετινό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Πόλο Ενδρό και μαζί το εισιτήριο για την έξοδο στο Champions League. Ήταν με 2-0 στο δημοτικό στάδιο, γνώρισε ο Ατρόμητος από τον Πέλο Πακιάτου για την 3η αγωνιστική των Παράς Ανόδου στη Δέλτα Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Ήπολι της. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.